Εδώ στο στούντιο μας, στη δική μας ραδιοφωνική συνωμοσία, στη δική μας γιάφκα, καλεσμένος και τον ευχαριστούμε που βρίσκεται στην παρέα μας και χωρίς προϋποθέσεις, γιατί συνήθως ο διαζώσης διάλογος με τους δημοσιογράφους είναι και κάτι που αποφεύγουν οι άνθρωποι και της δικαιοσύνης, όχι μόνο της πολιτικής. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, εισαγγελέας, ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Καλημέρα κύριε Χαρτάτο και καλημέρα και στους ακροατές σας. Να πάμε κατευθείαν σε αυτό που απασχολεί τους ακροατές μας ως επικαιρότητα της ημέρας. Να πάμε. Εφοριακοί με βίλες και πολυτελή αυτοκίνητα, τουλάχιστον 143 περιπτώσεις εφοριακών που φέρονται να είχαν εμβάσματα στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, για ποσά πάνω από 100.000 ευρώ. Φαντάζομαι δεν εκπλήσεστε. Καθόλου, θα έλεγα. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η δικαιοσύνη προσπάθησε και με τις δικαστικές ενώσεις να δώσει ορισμένες κατευθύνσεις προς το τομέα αυτό. Αλλά δυστυχώς είναι θέμα πάντα πολιτείας, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δηλαδή, επί τόσα χρόνια δεν μπορεί να γίνει μια καλή νομοθέτηση στο θέμα αυτό, να γίνουν ορισμένοι θεσμοί, γιατί περί θεσμών πρόκειται. Εάν δεν οργανωθεί ένα σύστημα καταπολέμησης της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεις θεσμούς και πρόσωπα να τους υπηρετήσουν για να χτυπηθεί το φαινόμενο αυτό, φοβάμαι ότι και μετά από κάποια χρόνια που θα βρεθούμε πάλι εδώ με το καλό, θα πούμε τέτοια πράγματα. Κύριε Φλωρίδη, εφοριακοί είναι. Είναι οι ίδιοι εφοριακοί που έρχονται, ελέγχουν εμένα, εσάς, τον απλό πολίτη που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Εμάς και εμείς όλοι απλοί άνθρωποι είμαστε. Και έχουμε και μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί. Δηλαδή, θεωρούμε ως δεδομένη την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στα πρόσωπά τους, γιατί έχουν τη γνώση, έχουν την ικανότητα να μας προστατέψουν, να κυνηγήσουν τον φοροφυγά ή τον φοροδιαφεύγοντα, να πάνε λεφτά στο ταμείο. Και εγώ διαπιστώνω ότι είναι αυτό που λέμε, ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες. Και διαπιστώνω ότι οι ίδιοι, σύμφωνα τουλάχιστον με τα έως τώρα στοιχεία που δίνει επίσης το επίσημο κράτος, είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούσαν να προστατεύσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Εκεί χάνεται η επικοινωνία. Είναι θέμα διοίκησης. Φταίνει 143 ατομικά ή φταίνε και αυτοί που άφησαν τους 143 να δρουν. Θεωρείτε ότι το έγκλημα ξεκινά και τελειώνει στα πρόσωπά τους ή συμμετέχουν και άλλοι οι οποίοι δεν φαίνονται αυτή τη χρονική στιγμή? Κύριε Χαρετάτο, εγώ προσωπικά μετά από 25 χρόνια στην εισαγγελία δεν θεωρώ δεδομένο τίποτα. Εγώ πιστεύω στους θεσμούς και στους νόμους. Δεν έχουμε ικανούς θεσμούς τέτοιους ώστε να μπορεί αυτός ο οποίος διανοείται ότι θα κλέψει δημόσιο χρήμα να μην το κάνει. Ή, εν πάση περιπτώσει, εάν το κάνει, να συλληφθεί αμέσως. Ξεκαθαρίζω τι λέω. Λοιπόν, έχουμε ένα ποινικό προστάσιο, το οποίο με τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις που έχουν κάνει οι κατά καιρούς υπουργοί δικαιοσύνης είναι πλέον ανάπηρο. Δεν συζητώ βέβαια για το πειθαρχικό δίκαιο. Θυμάμαι τελευταία μια υπόθεση που είχαμε με κάποιον γιατρό, καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος είχε πάρει 5.000 ευρώ δωροδοκία για μια επέμβαση και του οποίου η υπόθεση, όταν τελικώς προσδιορίστηκε να δικαστεί, είχε καταδικαστεί στο πειθαρχικό συμβούλιο σε πρώτο βαθμό και όταν τελικά προσδιορίστηκε για να δικαστεί, προσδιορίστηκε επίτηδες σε χρόνο ώστε παραγράφει. Είναι λοιπόν αυτό θεσμικό προστάσιο? Και αυτός ο άνθρωπος και παραμένει γιατρός και παραμένει και καθηγητής πανεπιστημίου. Διότι με βάση τον νόμο έπρεπε να του έχουν αφαιρεθεί και οι δύο ιδιότητες. Εγώ αυτό που αναρωτιέμαι και θέλω τη δική σας νομική συμβουλή, σκέψη, είναι το γεγονός ότι αν θέλετε, η κοινοποίηση της εμπλοκής, νομικής εμπλοκής των 143 εφοριακών, που ικανοποιεί αυτή τη στιγμή τον πολίτη, «Α, τον εφοριακό τον εντόπισες, μπράβο, καλά του έκανες». Και να τι κάνουν οι εφοριακοί. Έχετε ισόρροπο αυτή τη στιγμή επικοινωνίας για την κυβέρνηση και για τους πληστηριασμούς και για το φόρο ακινήτων που πάει μια εβδομάδα τουλάχιστον αργότερα η όλη διαδικασία και για την τόσο πικρή εικόνα και δυσάρεστη εικόνα που προκαλεί στη ψυχή του ανθρώπου και στην άποψή του για την σημερινή κυβέρνηση και για τις σχέσεις κυβέρνησης Τρόικα, η απώλεια συνανθρώπων μας. Η γυναίκα που πνίγηκε, το 13χρονο που έσκασε από τις αναθυμιάσεις το πλάσμα και το 4χρονο που τώρα νοσηλεύεται σε υποκράτριο όταν κινδύνευσε να καεί όλη η οικογένειά του στο σπίτι για εξαιτίας της θέρμανσης που δεν είχαν ή δεν είχαν ρεύμα. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι το όλο θέμα ξεκινάει από ψηλά. Είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα, και αυτή τη στιγμή δεν μιλάω κομματικά, μιλάω με βάση το Σύνταγμα. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει πλέον την ελεύθερη και δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Τι εννοώ με αυτό? Το Σύνταγμα έχει ορισμένες διατάξεις με τις οποίες προστατεύεται η οικογένεια, προστατεύεται η ιδιοκτησία, προστατεύεται η εργασία, η οποία είναι, λέει, δικαίωμα του πολίτη, είναι δικαίωμά του να εργάζεται. Άρα το κράτος θα πρέπει να φροντίζει, να κινείται προς το τομέα αυτό. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται?
Και βέβαια να θυμίσω σε όλους ότι το άρθρο 1 του Συντάγματος λέει ότι θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία, όχι η τραπεζιτική κυριαρχία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ακούω τους οικονομικούς υπουργούς πριν την Τρόικα, παρακαλώ, πριν την Τρόικα, οι οποίοι βγήκαν και είπαν ότι, ξέρετε, εάν δεν γίνουν πληστηριασμοί, θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Μα τελικά με ποιους είμαστε? Με τις επιχειρήσεις, τις ιδιωτικές τραπεζιτικές επιχειρήσεις ή με τον κόσμο? Αυτό το θέμα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πολιτικά πρώτα, κοινοβουλευτικά και κυβερνητικά. Θέλω την καθαρή σας σκέψη για την απειλή των πληστηριασμών. Θέλω την καθαρή σας σκέψη κατά πόσο πρέπει πραγματικά να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, όποιας μορφής πρώτη κατοικία, γιατί εγώ δεν μπορώ να ακουμπήσω και να νιώσω ασφαλής την βασική κεντρική θέση της κυβέρνησης, όπως αυτή βγαίνει από το στόμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, που λέει: μη φοβάστε, δεν θα κινδυνεύσουν οι πραγματικά φτωχοί. Ποιος θα καθορίσει τι εστί πραγματικά ή μη πραγματικά φτωχός? Ποιος θα μου οριοθετήσει, θα μου διευκρινίσει τι είναι το αληθές πίσω από τη δημόσια δήλωση του Πρωθυπουργού? Όταν αντιλαμβάνομαι, έχω πλέον πεποίθηση ότι βρίσκεται με τον φροχό στο λαιμό και ο ίδιος κατά από την πίεση της Τρόικα. Αν όντως δέχεται πίεση ο ίδιος. Προσέξτε, αυτοί που μιλάνε για πληστηριασμό τόσο εύκολα κατοικίας, μιλάμε για πληστηριασμό κατοικίας, δεν ξέρουν βασικά τι είναι πληστηριασμός. Δεν έχουν δει πώς γίνεται πληστηριασμός. Δεν έχουν δει πώς είναι ένας πληστηριασμός. Αυτό... Από τον νόμο μέχρι την ψυχολογία του πολίτη. Γι' αυτό και τόσο εύκολα βγαίνουν και μιλάνε ότι μπορεί να γίνουν πληστηριασμοί και μάλιστα σε τόσο μαζική έκταση. Θέλω να επαναλάβω, κύριε Χαριτάτο, ότι σήμερα είμαστε στη δίνη μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Την κρίση αυτή δεν την προκάλεσαν οι Έλληνες πολίτες. Αυτή η κρίση μας ήρθε από έξω. Και για να θυμηθούμε λίγο, είναι μια κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δηλαδή κρίση των τραπεζών. Η απληστία των τραπεζών την προκάλεσε την κρίση αυτή. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οι τράπεζες μεταβλήθησαν σε καζίνο, έπαιξαν με τα λεφτά των καταθετών και χάσαν. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει τη δικιά τους τη ζημία να την πληρώσει ο Κοσμάκης με τα σπιτάκια του. Μα αυτά είναι τραγικά πράγματα. Κύριε Φλωρίδα, και αυτό είναι προστασία του, είναι προστασία το Σύνταγμα επιβάλλει. Εισαγγελία είστε. Ποιοι διεκπαιρεώνουν τους πληστηριασμούς? Οι συμβολιογράφοι. Και προσέξτε λίγο, και δεν είναι τυχαίο, κύριε Χαριτάτο, το έχω πει και άλλη φορά. Δεν είναι τυχαίο ότι, ξέρετε, οι συμβολιογράφοι ως υπάλληλοι των πληστηριασμών αρνούνται εδώ και πολλά χρόνια να κάνουν πληστηριασμούς, παρότι έχουν καλά κέρδη από αυτούς. Οι δικαστές πρέπει να κάνουν πίσω. Πρέπει να πάνε κοντά στον πολίτη οι δικαστές, ακόμα και αν έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με το παράλληλο σύνταγμα που διαρκεί, γιατί έχουμε ένα σύνταγμα αυτή τη στιγμή, το Εθνικό μας Σύνταγμα, και ένα παράλληλο σύνταγμα που έχει δημιουργηθεί, αυτό που λέμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που τα διαλύει όλα και παγώνει, αναστέλει τη λειτουργία του Βασικού Συντάγματος και των βασικών άθρων του Συντάγματος μας, του Εθνικού Συντάγματος, που διαφυλάσσει και την ελευθερία λόγου, αλλά και την πρώτη κατοικία και το δικαίωμα στο παρόν και στο μέλλον ενός πολίτη. Σας ρωτάω, οι δικαστές πρέπει να πάρουν θέση αυτή τη στιγμή δημόσια και να σηκωθούν από τα έδρανά τους? Κύριε Χαρατάτο, εάν προσέξατε, το τελευταίο διάστημα και ιδίως από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, το δικαστικό σύστημα στέκεται στο ύψος του. Εάν σήμερα κάποιοι συμπολίτες μας έχουν σωθεί, έχουν σώσει τα σπίτια τους και άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, οφείλεται σε αυτούς. Αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι κυβερνούν οι δικαστές στη χώρα. Η χώρα κυβερνάται, έχει κυβέρνηση και έχει βουλευτές. Έχει εκτελεστική εξουσία και νομοθετική. Η νομοθετική ψηφίζει νόμους και η εκτελεστική εξουσία τους εφαρμόζει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και εμείς οι δικαστές νόμους εφαρμόζουμε. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχουν κατατεθεί στα δικαστήρια 150.000 αιτήσεις από πτωχευμένα νοικοκυριά. Και προσπαθούν οι δικαστές, βέβαια δεν το συζητώ αυτό, έχουν γονατίσει στη δουλειά, αλλά δεν το βάζουν κάτω. Προσπαθούν να βοηθήσουν τα φτωχά νοικοκυριά όσο μπορούν. Αλλά το θέμα αυτό δεν λύνεται με τις ατομικές προσφυγές. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να λυθεί πολιτικά συνολικά. Πρέπει η πολιτεία να αποφασίσει με ποιους είναι, με τις τράπεζες ή με τον κόσμο ο οποίος παρασύρθηκε και κατά χιλιάδες αγόρασε δάνεια. Γιατί θυμάστε ότι πηγαίναμε στην τράπεζα να πάρουμε ένα δάνειο και μας λέγανε αυτοί: πάτε και επισκευαστικό διπλάσιο από αυτό, πάτε και δεύτερο να πάρετε και εξοχική κατοικία, πάτε και τρίτο δάνειο να πάρετε και γραφείο. Αυτά τα δάνεια μας τα έδωσαν οι τράπεζες. Και θέλω εδώ, επειδή πολλοί ακούω κάποιους να λένε ότι, ξέρετε, μα εμείς δανειστήκαμε, εμείς φταίμε, ο κόσμος φταίει. Γιατί έπαιρνες και δάνεια? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και να το ξέρει ο κόσμος. Ότι αυτό είναι τράπεζες... ψυχολογικό συλληγμό για να καταδυναστεύεις κάποιον. Είναι bullying που λέμε. Αυτό που δεν ξέρουν όλοι είναι ότι οι τράπεζες ναι, δεν είναι απλώς ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ασκούν κατά παραχώρηση κυβερνητικό έργο. Αυτό το καθεστώς τραπεζών, δηλαδή το θέμα της δανειοδότησης και όλες οι άλλες οι τραπεζιτικές εργασίες, είναι κατά παραχώρηση δημόσια εξουσία. Και σας κάνω γνωστό εδώ ότι η περιουσία των τραπεζών προστατεύεται σύμφωνα με τον νόμο περί καταχρησών του δημοσίου. Δηλαδή έχει ισότιμη προστασία ποινική όπως και η ελληνική περιουσία.
Η δημόσια περιουσία. Δώσε πιθανότητα να πάμε σε ένα ωφέλιμο διάλειμμα και για το δελτίο ειδήσεων και για τι διαφημίσει εδώ στο ραδιόφωνο του Α και επιστρέψουμε εδώ στη δική μα γιάφκα, στη δική μα ραδιοφωνική συνωμοσία. Ο πρώην πρόεδρο τη Ανεξάρτητη Αρχή. Επιστρέφουμε εδώ στο ραδιόφωνο του Α 96,5 και Α 89. Εκπέμπουμε απευθείας από το κέντρο της Θεσσαλονίκης για την Θεσσαλονίκη μας, τη Μακεδονία μας και όλη την ελληνική επικράτεια, με κουβέντα που ξέρετε αφορά όλους μας, όπου και αν βρισκόμαστε. Αν θέλετε, και είναι και ο καημός των ανθρώπων της ελληνικής ομογένειας, που με τα email τους μας τονίζουν και την ανάγκη τους να νιώσουν μια χώρα διαφορετική. Γιατί έφυγαν πικραμένοι και φοβούνται ότι θα γυρίσουν και θα νιώσουν μεγαλύτερη πίκρα. Εδώ έχουμε στην παρέα μας και ήδη έχει ξεκινήσει η αντίδρασή σας με πάρα πολλά ερωτήματα και ενδιαφέρον για κουβέντα τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη, τον εισαγγελέα, πρώην πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Εγώ θα ήθελα, κύριε Φλωρίδη, να, όσα απόρρια των όσων είπαμε πριν από λίγο, πριν πάμε στις διαφημίσεις, μιλήσαμε πριν για το Σύνταγμα. Το ανενεργό, το Εθνικό Σύνταγμα που έχει παγώσει και ένα άλλο παράλληλο σύνταγμα που τρέχει με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και έρχομαι εγώ και λέω, δεν με προστατεύει το Σύνταγμα εμένα, δεν ορίζει το Σύνταγμα ότι ο πολιτικός που έχει αποδειχθεί ότι ψευδός πράττει, ψευδός υπόσχεται, ψευδός συνεχίζει να παραμένει στην ίδια θεσμική του δυναμική θέση και ακόμα αποφασίζει για μένα. Το Σύνταγμα μπορεί να με προστατέψει, πρώτον. Δεύτερον, τι θα γίνει με τους υπουργούς? Τελικά υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχει Σύνταγμα, υπάρχει νομικός πολιτισμός στην ελληνική σκέψη, στην ελληνική νομική εθιμοτυπία, που να μπορεί να σταματήσει έναν υπουργό από την ασυδοσία, που μπορεί να σταματήσει έναν υπουργό που λέει ότι εγώ είμαι τεχνοκράτης, δεν με ενδιαφέρει ό,τι και λέτε, δεν με νοιάζει το πολιτικό κόστος, εγώ κάνω αυτό που πρέπει και κρίνω ότι είναι σωστό. Ένας κρίνει τι είναι σωστό, όταν δεκάδες επιμένουν ότι αυτό που κάνει μας βάζει πιο βαθιά στην κρίση, μας βάζει πιο βαθιά στη μόλυνση και από την εντατική θα βρεθούμε στο νεκροτομείο για νεκροψία για νεκροτομή. Κοιτάξτε, είναι γεγονός, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό και έχει στυλιτευθεί και διεθνώς, θα έλεγα, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει μια πρωτοτυπία διεθνής. Το Σύνταγμα, μέσα στο Σύνταγμα, το οποίο ως γνωστόν είναι ο καταστατικός χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, υπάρχει δικονομική διάταξη με την οποία οι υπουργοί, τα εγκλήματα των υπουργών, παραγράφονται και σε 5 μήνες ακόμη ή και μέρες ακόμη, αν χρειαστεί, όταν για έναν πολίτη παραγράφονται σε 20 χρόνια. Αυτό λοιπόν στην ουσία είναι το ακαταδείκτο. Τι διαφορά έχει ο υπουργός από τον πολίτη, εισαγγελέα μου? Μα καμία. Ο υπουργός υπηρετεί τον πολίτη και έχει προνομιακή θέση σε σχέση με τον πολίτη όταν αποφασίζει για τη ζωή του πολίτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καμία διαφορά, και θα έλεγα μάλιστα ότι θα έπρεπε στο Σύνταγμα να υπάρχει διάταξη που να λέει ότι τα εγκλήματα των υπουργών είναι απαράγραπτα. Όχι παραγράφονται σε 5 μήνες και σε 2 χρόνια ή σε 17 μέρες. Απαράγραπτα. Τουναντίον φροντίσαν να κατοχυρωθούν πίσω το Σύνταγμα και ξέρετε ότι αυτό είναι που στην ουσία δημιουργεί και το έγκλημα. Σας θυμίζω εδώ ότι στη Γαλλία ο Σιράκ, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν έληξε η θητεία του μετά από 20 χρόνια, εκλήθη από την εισαγγελία της Ρώμης, διότι είχε τελέσει έγκλημα ως δήμαρχος Παρισίων. Προ 20 ετών. Δηλαδή, πράγματα που σε εμάς είναι αδιανόητα. Να θυμίσω ότι 6 Άγγλοι βουλευτές πήγαν φυλακή, δηλαδή δικάστηκαν και πήγαν φυλακή, ήταν η κλούβα απ' έξω και τους περίμενε, γιατί δήλωσαν ψευδώς 10 και 12 χιλιάδες ευρώ στις φορολογικές τους δηλώσεις. Αυτά για μας είναι πραγματικά πρωτοφανή και δυστυχώς. Για μας υπάρχει ισόρροπο επικοινωνίας. Σου λέει ο Παπαγεωργόπουλος είναι στη φυλακή. Ο Τσοχατζόπουλος είναι στη φυλακή. Τα μεγάλα κεφάλια ενδεχομένως και του αθλητισμού που φέρεται να έχουν εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις είναι υπόδικοι. Είναι προφυλακισμένοι. Να τι κάνει η δικαιοσύνη, θα πει ο πολιτικός που περιμένει στη γωνία να απαντήσει στον εισαγγελέα Φλωρίδη. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι θέμα δικαιοσύνης. Με τις απανωτές τροποποιήσεις που έχουν γίνει στον ποινικό κώδικα, στην ουσία έχουμε ένα ανάπηρο ποινικό σύστημα και βέβαια το Σύνταγμα, επαναλαμβάνω, προστατεύει τους πολιτικούς. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να συλλάβεις πολιτικό, γιατί ξέρετε και τα εγκλήματα των πολιτικών αποκαλύπτονται μετά από χρόνια. Δηλαδή δεν είναι μια ληστεία που τελέστηκε εκείνη τη στιγμή. Είναι μια υπεξαίρεση ή μια απιστία σε βάρος του δημοσίου που συνήθως αποκαλύπτεται μετά από 4-5 χρόνια. Στο μεταξύ όμως έχουν περάσει 2 χρόνια, όπως λέει το Σύνταγμα, ή έχουν γίνει και εκλογές, γιατί στην Ελλάδα γίνονται συνέχεια εκλογές. Άρα τα εγκλήματά τους είναι στην ουσία πάντα παραγράψιμα. Κύριε Φλωρίδη, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Υπουργείο Οικονομικών που διαρκώς αναπτύσσει αυτό που λέμε φόρο καταιγίδα, απαιτητά από τον πολίτη που δεδομένα
αποδειγμένα καταφανώς. Του έχει αλλάξει, του έχει μεταβάλει αρνητικά κατά το χείριστο την καθημερινότητά του. Και έρχεται και τον βλέπει καχύποπτα και του λέει: έχεις λίπος, έχεις χρήμα, μπορείς να μου δώσεις χρήματα. Και φέρνει το βάρος της απόδειξης ότι δεν είναι ένοχος, ότι δεν είναι απατεώνας τον πολίτη, ενώ ο ίδιος ο πολιτικός, ο υπουργός που αποφασίζει, βολεμένος ο ίδιος, εξυπηρετώντας τα δικά του συμφέροντα, έχοντας διαφυλάξει τα δικά του έσοδα και τον οικείο του προσώπων, δεν του ζητάμε κανένα βάρος απόδειξης ότι μπορούμε να τον θεωρούμε απατεώνα ή ψεύτη ή πλανημένο πολιτικό που ενδεχομένως μπορεί και να εξυπηρετεί συμφέροντα τρίτων. Γιατί εγώ να φέρω το βάρος απόδειξης και πρέπει ως πολίτης να συνέχεια να αποδεικνύω ότι δεν έχω κλέψει ή ότι δεν θέλω να κλέψω, ενώ ο πολιτικός είναι απόλυτα θωρακισμένος να αποφασίζει με ένα, αν θέλετε, κριτήριο νομιμότητας για ό,τι αφορά εμένα. Δεν μπορεί να υπάρξει πια αυτή η σχέση. Δεν μπορεί να υπάρξει, κύριε Εισαγγελέα. Είναι μια σχέση αμφίδρομη, την οποία, επαναλαμβάνω, το Σύνταγμα επιτάσσει με βάση θεσμούς που υπάρχουν και που δυστυχώς δεν τηρούνται πρωτίστως από τους πολιτικούς. Λέει το άρθρο 4, παράγραφος 5 του Συντάγματος, ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ισομερώς και ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Ερωτώ λοιπόν, όπως είναι γνωστό, τα χρήματα των πλουσίων Ελλήνων έχουν φύγει στο εξωτερικό εδώ και χρόνια. Δηλαδή, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ελβετών τραπεζιτών, η Ελλάδα είναι, οι Έλληνες καταθέτες εκεί στις ελβετικές τράπεζες, είναι η δεύτερη στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάνω από 200 με 300 δισεκατομμύρια ευρώ εκεί. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα, γιατί είναι τα πιο πολλά από αυτούς, αν εξαιρέσουμε κάποιους που τα βγάλαν για να τα σώσουν νόμιμα. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά, δηλαδή περίπου τα 2/3 και πάνω, είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από μίζες, από φοροδιαφυγή και από δωροδοκίες και άλλες παράνομες πράξεις. Τα χρήματα λοιπόν αυτά δεν βλέπω να τα επηρεάζει κανείς. Μα τι λέμε τώρα, κύριε Χαριτάτου? Εδώ έχουμε μια λίστα Lagarde, η οποία απεστάλλει. Όλες οι χώρες οι ευρωπαϊκές έχουν πάρει χρήματα. Η Ισπανία τον πρώτο μόνο χρόνο πήρε 300 εκατομμύρια ευρώ. Διάβασα προθέσεις ότι το Βέλγιο ακόμα εισπράττει λεφτά, από τη Λίσα Λαγκάρτ, και σε εμάς δεν έχει εισπραχθεί ακόμη ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, αυτό είναι φορολογική δικαιοσύνη? Είναι ίση αντιμετώπιση των Ελλήνων σύμφωνα με τις δυνάμεις τους απέναντι στα δημόσια βάρη? Κύριε Φλωρίδη, έχω δύο ανησυχίες ως απλός πολίτης. Δεν έχω τη νομική γνώση τη δική σας. Έχω όμως κάποια αυλόγα ερωτήματα. Μπορεί να έχει και ένας φίλος που το πρωί με έφερε από τη δουλειά και να ήταν οδηγός ταξί, να οδηγά τώρα την ταλίκα του, να έχει μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και να μας ακούει, ή κατά πλειονότητα να είναι και άνεργος και να έχει την αγωνία του από τη δική μας κουβέντα, από το δικό μας διάλογο. Εγώ λοιπόν πληρώνω τις τράπεζες. Εγώ τις ανακεφαλαιοποιώ. Και ήδη οι τράπεζες μου απειλούν το σπίτι, μου απειλούν το παρόν και το μέλλον. Εγώ από τα δικά μου χρήματα στήριξα τη ΔΕΗ, που ανακαλύπτω μέρα με τη μέρα πόσα, πολλαπλάσια, υπερπολλαπλάσια είναι τα νοικοκυριά που δεν έχουν εδώ και μέρες ή και μήνες ρεύμα. Και τα μετρώ τώρα σε απώλειες ανθρωπίνων ζώων ή σε φόβο, σε κίνδυνο ανθρώπινης ζωής. Αυτά μπορεί κανείς να τα σταματήσει? Κανείς μπορεί να ελέγξει τη ΔΕΗ ή να απαιτήσει κάποιος νομικός λειτουργός, λειτουργός δικαιοσύνης ή κάποιο κρατικό πρόσωπο που να αφορά την κυβέρνηση, το κράτος πρόνοιας, και να πει: πού πας, ΔΕΗ? Γιατί εκεί δεν είχες ρεύμα. Ναι, δεν μπορούσα να σου πλήσω λογαριασμό, αλλά δεν μπορούν να είναι αναξιοπαθούντες άνθρωποι. Είναι αναξιοπαθείς να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Τι κάνεις γι' αυτό? Αυτό πρέπει να το αποδεχτώ ήσυχα στον καναπέ μου, κύριε Φλωρίδη? Ή θα πρέπει να νιώσω ότι κάποιος δεν ελέγχει αυτά που θα πρέπει να ελέγξει και είναι χρωμένος από το Σύνταγμα και από τον νόμο να το κάνει? Αρμόδιοι με βάση το Σύνταγμα είναι η εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί. Αυτοί είναι τα πρόσωπα τα οποία έχει τάξει το Σύνταγμα να υπηρετούν τον πολίτη. Και γι' αυτό άλλωστε πληρώνονται και μάλιστα, τουλάχιστον έως πρόσφατα, πάρα πολύ καλά. Πρέπει να δημιουργηθούν, έχει πει κάποτε ο Ρούσβελτ, ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα το 29, που ήταν τότε πρόεδρος των ΗΠΑ εν μέσω της κρίσης του κράχου του 29, ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την πτώση του ηθικού του άνεργου. Διότι όταν ο άλλος δεν έχει εργασία, πέφτει ψυχολογικά. Εδώ λοιπόν τι θα συμβεί? Το κράτος πρέπει να βοηθήσει. Επαναλαμβάνω, είμαστε στη μέση, στη δίνη μιας οικονομικής κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα πρέπει να αναπτύξει θεσμούς μέσω δικών του οργάνων, με το οποίο να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος σήμερα είναι ψυχολογικά πεσμένος. Όχι να του πάρει και το σπίτι από πάνω. Διότι αυτή τη στιγμή είχα ακούσει από κάποιους τουρκανούς ότι θέλουν να βγάλουν το σπίτι 400.000 οικογένειες. Μα αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για, εάν υπολογίσουμε ότι είναι 4 μέλη σε κάθε οικογένεια, για 1.600.000 Έλληνες πολίτες στον δρόμο, οι οποίοι πού θα μείνουν, στα πάρκα και σε αντίσκηνα? Τους Τροϊκανούς που ζητούν καταλήματα, να βρούμε καταλήματα για να βάζουμε τους ανθρώπους που θα χάνουν τα σπίτια τους. Πώς τους χαρακτηρίζετε, κύριε Φλωρίδη? Να σας πω κάτι, θεωρώ ότι η όλη κατάσταση έχει φύγει πλέον στο στάδιο της παράνοιας. Ξέρετε, επειδή η ιστορία του ανθρώπου
τουλάχιστον όπως τη διάβασα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, γράφεται από πρόσωπα. Χρειάζονται πρόσωπα τα οποία πρέπει να είναι ψυχικά, ψυχολογικά ισορροπημένα. Όσες φορές η ανθρωπότητα δεινοπάθησε από ανθρώπους ψυχολογικά ανισόρροπους. Να θυμίσω ότι ο Χίτλερ εξελέγει, δεν διορίστηκε, εξελέγει καγκελάριος όταν ο ίδιος, όταν είχε τραυματιστεί στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Με την προσωρινή τύφλωση λέτε που είχε. Όχι, δεν είχε. Υπάρχει το πιστοποιητικό των στρατιωτικών γιατρών. Ισχυρίστηκε ότι είχε. Όχι, υπάρχει το πιστοποιητικό. Είχε νοσηλευτεί τότε στον πρώτο παγκόσμιο, ήταν 19 ταχυδρομικού. Ναι. Νοσηλεύτηκε και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Στο εξιτήριο λοιπόν οι γιατροί είχαν γράψει απάνω ψυχασθενής. Και αυτός ο άνθρωπος στη συνέχεια εξελέγει καγκελάριος. Και δέστε τι έκανε. Και να μην πω τι συνέβη και στην άλλη πλευρά, όπου ένας άνθρωπος επίσης ψυχολογικά προσάρμοστος έγινε εκεί δικτάτορας. Οι συνέπειες λοιπόν των ανθρώπων, οι ενέργειες των ανθρώπων είναι αυτές που δημιουργούν τις συνέπειες. Θεωρώ ότι αυτό που είχε πει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι η Ελλάδα μετεβλήθη σε ένα απέραντο φρενοκομείο, ισχύει και τώρα με τη διαφορά ότι έχουμε και εισαγόμενη τρέλα. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή, αν κάποιος αυτή τη στιγμή με ενημερώσει εμένα και έχει τη θεσμική, ισχυρή θεσμική ιδιότητα του Υπουργού, με ενημερώνει μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, ότι η Ελλάδα δεν έχει υπερφορολόγηση. Εσείς πώς θα το χαρακτηρίζετε? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο κόσμος ψηφίζει μια κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Τρόικα. Η Τρόικα δεν είναι θεσμικός παράγοντας. Θεσμικός παράγοντας είναι η κυβέρνηση. Εάν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, τότε υπάρχουν πολλές συνταγματικές διέξοδοι. Θεωρώ όμως ότι έγινε μια προσπάθεια, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Και θα πρέπει να ενισχυθεί και το ηθικό της κυβέρνησης πάνω απ' όλα. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτοί κυβερνούν. Δεν κυβερνούν ούτε οι δανειστές, ούτε οι τροϊκανοί, ούτε οποιοδήποτε αντιπρόσωποι αυτών. Εάν δεν γίνει αυτό κατανοητό. Και αν δεν εμπλουτιστεί το πολιτικό σύστημα, επαναλαμβάνω πάλι, γιατί ξέρετε, ήταν μια εμπειρία την οποία είχα και προσφάτως ζήσει ως πρόεδρος της Ανεξάρτητης Δημοσίων Συμβάσεων. Γιατί ήμουν πολύ κοντά στη διοίκηση. Θέλω αυτή την εμπειρία να μας τη μεταφέρετε. Ήδη γίνεται καυγά στις τελευταίες ώρες για το Καβούρι, για τον Αστέρα. Για ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα κάγκελα. Και όχι απλά ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα κομμάτα της αντιπολίτευσης. Και απλοί πολίτες της περιοχής που δεν μπορούν να πει ότι είναι ΣΥΡΙΖΕΙ ή Ανταρσία και γι' αυτό φωνάζουν. Λέω ότι υπάρχει καθαρότατο, καταφανές ξεπούλημα. Εσείς τι βιώσατε με τις δημόσιες συμβάσεις? Προσέξτε λίγο. Αυτό το καθεστώς που είχα βρει βέβαια ήταν τραγικό. Και βέβαια αυτό το οποίο με απογοήτευσε από την αρχή ήταν το κράτος. Δηλαδή είδα ότι δεν υπάρχουν διοικητές. Το κράτος μας εδώ και χρόνια πολλά δεν έχει διοικητές. Μπορεί να έχει ανθρώπους που μιλάνε πάρα πολύ ωραία στη Βουλή, να βγάζουν ωραίους λόγους. Ξέρετε, πάρα πολλοί πολίτες πιστεύουν ότι η Βουλή είναι μόνο για να μιλάς. Στην Βουλή ψηφίζονται νόμοι. Αυτοί οι νόμοι είναι το αίμα μιας κοινωνίας. Το αίμα το οποίο κυλάει στις φλέβες της κοινωνίας. Εάν δεν ψηφιστούν σωστοί νόμοι, που δεν είναι οι πιο πολλοί από τους. Γιατί γι' αυτό άλλωστε είναι και ανεφάρμοστοι. Τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Αυτό το οποίο είδα εγώ ήταν ότι πραγματικά δεν έχουμε διοικητές. Είναι ένα σύστημα τελείως αποσαρθρωμένο. Και στα νοσοκομεία, λέτε. Οι πιο πολλοί πολιτικοί δεν έχουν εργασιακή εμπειρία. Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Το έχω επισημάνει, κύριε. Πρέπει να το πω, κύριε Χαρτάτο. Διότι ήμουν κοντά στη διοίκηση. Οι πιο πολλοί υπουργοί δεν έχουν εργασιακή εμπειρία. Δυστυχώς η μεταπολίτευση μας κληρονόμησε πολιτικούς ανεδίκευτος. Οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν διοίκηση. Ξέρετε, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος πλούσιο. Η Ελλάδα έχει τα πάντα. Μπορεί να παράγει τα πάντα. Ακόμα να σας θυμίσω ότι ο Ηρόδοτος, που είχε γράψει την ιστορία, μιλούσε για μια πίσα που καίγεται στο Αιγαίο. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Πριν από 3.000 χρόνια. Η Ελλάδα έχει πλούτους υπεδάφιους, υπερδάφιους, έχει τα πάντα. Αλλά χρειάζεται ανθρώπους να μπορούν να λύσουν προβλήματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα, κατά πλειοψηφία βέβαια μιλάω, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αξιόλογοι. Δεν το συζητώ. Που μπορεί να λύσουν τα θέματα αυτά. Χρειαζόμαστε ανθρώπους επηγόντως από την αγορά. Πρέπει να εμπλουτιστεί το πολιτικό μας σύστημα από ανθρώπους της αγοράς, από ανθρώπους που έχουν κολλήσει ένσημα. Πάμε σε ένα ωφέλιμο αναγκαστικό διάλειμμα για τις ωφέλιμες για την εταιρεία μας διαφημίσεις, αλλά και για τη δική σας ανάλυτα ανάσα. Επιστρέφοντας εδώ, παίρνοντας και τα μηνύματά σας και τις δράσεις σας στην κουβέντα μας με τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη, εισαγγελέα και πρώην πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Επιστρέψουμε εδώ στη δική μας παρέα. Θα ήθελα, κύριε Φλωρίδη, να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί πολλά λέμε αυτή τη στιγμή, ακούγεται αν θέλετε με προσοχή ο λόγος σας. Ο οποίος είναι και λίγο βάλσαμο στον αγανακτισμένο πολίτη ακροατή, αλλά δεν θέλω να σταθούμε μόνο στο να ικανοποιούμε το αγριεμένο ενστικτό μας
ως αποτέλεσμα αυτό που ζούμε, έτσι, τη ζωή που έχει μεταβληθεί τόσο ραγδαία αρνητικά στη ζωή μας. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε, αν μπορώ εγώ απλός πολίτης να αντιδράσω, αν εγώ απλός πολίτης που μου κόπηκε το ρεύμα, όταν έχει αλλάξει τελείως η ζωή μου, και δεν φταίω εγώ γι' αυτό, που μου κόπηκε το ρεύμα και δεν έχω θέρμανση για τα παιδιά μου, που έχω καταδικαστεί σε καταναγκαστική ανεργία, ενώ το άρθρο 22 του Συντάγματος απαγορεύει την καταναγκαστική εργασία για να εξαλειφθεί η δουλεία. Αν μπορώ να έχω μια αντίδραση και να μπορέσει να ευδοκιμήσει οποιαδήποτε προσφυγή μου στον νόμο, στη δικαιοσύνη. Αν εγώ πραγματικά μπορώ να περιορίσω, να σταματήσω την ασυνδοσία ενός βουλευτή, ενός υπουργού, ενός βουλευτή όταν γίνεται υπουργός ή ενός υπουργού τεχνοκράτη, που δεν είναι βουλευτής, δεν τον έχω ψηφίσει. Και ήρθα ως επισκέπτης να αλλοιώσει και να αλλάξει τη ζωή μου. Η δικαιοσύνη είναι ένα καταφύγιο για τον απλό πολίτη. Μπορείς, και αυτό και έτσι λειτουργούσε πάντα, γιατί ξέρετε στην Ελλάδα η δικαιοσύνη έχει και μια παράδοση εντυμότητος, το πιστεύω αυτό που λέω. Μπορεί κατά καιρούς να έχουν βγει κάποια λίγα ελάχιστα. Κύριε Φλωρίδη, εγώ εδώ στο Παπανδρέο έγινε. Βρήκε ένα παραθυράκι και έκατσε μια μήνυση που του είχε γίνει και τον μηνύοντα τον βγάλανε γραφικό. Ναι, προσέξτε λίγο. Επαναλαμβάνω. Αμέσα, οι δημοσιογράφοι το βγάλανε γραφικό αμέσως. Τρέξανε. Νομίζω ότι πρέπει, είμαστε στην πλέον στη φάση που η δικαιοσύνη πρέπει να ενισχυθεί. Δυστυχώς σας το λέω, κύριε Χαρετάτο, έτσι με πόνο καρδιάς, είδα χθες ότι παραιτήθησαν 5 από τους πιο καλούς εφέτες που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο? Διότι προσέξτε λίγο, το βάρος της εργασίας πλέον είναι ασήκωτο, οι δε περικοπές στους μισθούς που έγιναν ήταν εξαντωτικοί. Δηλαδή, ξέρετε τη δικαιοσύνη. Είναι 2.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν αναλάβει να λύσουν τα θέματα των πολιτών με το δημόσιο. Αυτό γίνεται μια. Αλλά σε όλο τον κόσμο, αν δείτε, θυμάμαι ότι επί του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τσόρτσιλ συγκάλεσε Υπουργικό Συμβούλιο τότε, ενώ μεσούντος του πολέμου. Γιατί διαπίστωσε ότι ένας υπάλληλος έπαιρνε παραπάνω από τους δικαστές. Και αμέσως συγκάλεσε Υπουργικό Συμβούλιο. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Είναι ένα σώμα το οποίο πρέπει να προσεχθεί. Δεν είναι συντεχνιακό αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Δεν αφορά μια συντεχνία δικαστών. Οι δικαστές επιλύουν προβλήματα. Είναι φορτωμένοι, έχουν ένα δυσβάστακτο βάρος από τις αιτήσεις των πολιτών, από τα αιτήματα που πλέον είναι κατατίθεται σοριδών στα δικαστήρια και δίνουν λύσεις. Άρα επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν είναι θέμα δικαστών. Ναι, δεν... κύριε Φλωρίδη μου, αλλά ο πολίτης, ο ανυπαράσπιστος, φοβάται, γιατί πλέον έχει γίνει διπλά και τριπλά καχύποπτος, ότι εξαναγκάζει σε βία της καθημερινότητας τον πολίτη ο κυβερνητικός μηχανισμός με θωράκιση δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει αυτό. Προσέξτε λίγο. Τα αιτήματα των πολιτών επιλύονται όλα. Απλώς αντιλαμβάνεστε ότι αν όλοι οι πολίτες κατά χιλιάδες προσφύγουν στα δικαστήρια, είναι αδύνατον να πάρουν έγκαιρα μία απάντηση. Αυτό είναι λογικό. Έχουν κατατεθεί σήμερα 150.000 αιτήματα από πτωχευμένα νοικοκυριά. Θα μπορούσε να βρεθεί στη δικαιοσύνη με χειροπέδες εν ενεργεία υπουργός και όχι μόνο εν ενεργεία αρχηγός κόμματος όπως είναι η πρόσφατα με τη Χρυσή Αυγή. Προσέξτε. Συντρέχουν λόγοι και συνθήκες. Θα μπορούσαμε να δούμε σήμερα, αυτή τη στιγμή, εν ενεργεία υπουργό να είναι υπό την σκέψη, υπό την εποπτεία ανακριτή εισαγγελέα για κάτι που θα προκύψει από καταγγελία ή από αυτονόητη παρέμβαση δικαιοσύνη. Μα είναι αυτονόητο αυτό. Το θέμα όμως είναι. Γιατί να το κάνουν οι συνάδελφοί σας? Προσέξτε λίγο. Το θέμα είναι να μην έχει μεσολαβήσει παραγραφή όμως, έτσι. Διότι επαναλαμβάνω ότι το Σύνταγμα λέει ότι τα εγκλήματα των υπουργών παραγράφονται σε 2 χρόνια. Κάντε το τώρα, εν ενεργεία σας λέω. Μα κάτι θέλει, που να τρέχει. Μα θέλει αναθεώρηση του Συντάγματος. Και αποφάσεις υπουργών που να σας εξοργίζουν, που να λέτε ως Φλωρίδης. Όχι, βρε αδερφέ, αυτό ξεπερνά και την κοινή λογική. Όχι μόνο το νομικό μας πολιτισμό. Μα από ό,τι θυμάμαι στην όλη μου εισαγγελική καριέρα, μονίμως ήμουν εξοργισμένος με τις αποφάσεις των υπουργών και με τους νόμους. Γιατί δεν μαζεύατε έναν δημόσια? Γιατί δεν τον παίρνατε να τον καλούσατε στο γραφείο σας για μια απολογία και ας μην ευδοκιμούσε ποτέ? Γιατί υπάρχει κόστος και για εσάς, γιατί δεν το λέτε? Δεν υπάρχει κόστος για τη δικαιοσύνη. Τότε δικαιοσύνη... γιατί δεν το κάνετε? Μα μισό λεπτό. Εάν μπορούσαμε σήμερα να βάλουμε στη φυλακή και άλλους υπουργούς, θα είχε γίνει αυτό. Και σας θυμίζω ότι οι υπουργοί για τους οποίους μιλάμε. Βάλτε τους ένα βράδυ στο κρατητήριο. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει και κάποιος... θα δείτε πώς αλλάζει υπουργό συμπεριφορά. Πώς αλλάζει η νοοτροπία. Πώς αρχίζει να ζυγίζει αλλιώς την υποστήριξη που νομίζει ότι έχει. Κύριε Χαρετάτο, και τη θωράκιση άλλου επίπεδου για να δράει όπως δράει. Υπάρχει κράτος δικαίου. Δεν γίνονται αυτά έτσι. Αλλά το θέμα είναι να φτιάξουμε θεσμούς. Όταν υπάρχουν νόμοι και συντάγματα τα οποία μονίμως ευνοούν τους διαφθαρμένους, τι μπορεί να κάνει δικαιοσύνη σε αυτό? Προσπαθεί να κάνει. Σας θυμίζω ότι οι υπουργοί που πιάστηκαν τώρα, για αυτούς που μιλάμε τελευταία, πιάστηκαν στην ουσία με ένα τρίκ, αν θέλετε να ξέρετε. Δεν πιάστηκαν για δωροδοκία, γιατί αυτή παραγράφει. Πιάστηκαν με τον νόμο για το ξέπλυμα χρήματος. Γιατί η δικαιοσύνη ερμήνευσε ότι δεν είχαν αυτά παραγραφεί. Όπως υπάρχει κράτος δικαίου και για αστεία οικονομικά εγκλήματα,
περνούν το κατόφλι της φυλακής ή του κρατητηρίου ένα βράδυ πολίτες που έχουν οικογένειες και το στίγμα τους μένει στην τοπική κοινωνία και φτάνουν στην αυτοκυρία, κάποιοι από αυτούς την επόμενη ημέρα, τις επόμενες ημέρες, γιατί δεν αντέχουν τον κοινωνικό στιγματισμό, νομίζω ότι το ίδιο κράτος δικαίου μπορεί να φιλοξενήσει ένα βράδυ σε ένα κρατητήριο, έτσι, συμβολικά, αν θέλετε, έναν ενεργεία υπουργό ή έναν βολευτή που ρίχνει τα τσιτάτα του στον αέρα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω να μνημονεύσω πρόσφατα μια πρόσφατη ομιλία του καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που πραγματικά μας προβλημάτισε. Είχε πει λοιπόν εκεί ο καθηγητής ότι σήμερα συλλαμβάνεται κόσμος χωρίς να υπάρχει ποινικό αδίκημα. Προσέξτε. Λέει ο νόμος ότι αυτός που χρωστάει στο δημόσιο τιμωρείται και με κάθειξη. Ναι, ναι, ναι. Και εξαιτίας του νόμου αυτού είναι στη φυλακή πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Το θέμα είναι ότι και αυτό που είπε ο καθηγητής είχε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί να υπάρχει αντικειμενικό ποινικό δίκαιο. Στο ποινικό δίκαιο υπάρχει δόλος. Δηλαδή, αναρωτήθηκε ο καθηγητής, αυτοί οι οποίοι είναι στη φυλακή σήμερα έχουν και δεν πληρώνουν. Γιατί αντιλαμβάνεστε, θέλω να πω, ο δόλος τι σημαίνει. Όχι ότι δεν πληρώνω, ότι δεν μπορώ, ότι έχω και δεν πληρώνω. Εάν δεν έχω, αν δεν έχω πρόθεση δηλαδή να μην καταβάλω τα χρέη στο δημόσιο, τότε δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Τότε το δίκαιο μου αναγνωρίζεται. Τη αδυναμία μου. Είμαι ο αδυνατόν να τα απεξέλθω. Νομίζω λοιπόν ότι επιβάλλονται αλλαγές θεσμικές και μια τέτοια θα είναι να καθιερωθεί ο δόλος. Ότι αυτός ο οποίος μπορεί να πληρώσει και δεν πληρώνει, τιμωρείται. Αυτός ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει αντικειμενικά, διότι έτσι απεδείχθη ότι δεν μπορεί, όπως άλλωστε δεν μπορούν οι πιο πολλοί Έλληνες πολίτες σήμερα, δεν πρέπει να πηγαίνει στη φυλακή. Να σημειώσω απλά ότι ο καθηγητής Παυλόπουλος είναι αυτός που υπενθυμίζει διαρκώς στον σύντροφό του, συνάδελφό του Στουρνάρα, ότι αυτό που προσπαθεί να προκύψει μέσα από το φόρο κοινών είναι μια σιωπηρή δίμευση της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Που μπορεί να έχει, πιστεύω, αποτελέσματα που δεν έχουμε ξαναβιώσει ποτέ στη σύγχρονη πραγματικότητα των τελευταίων 30-40 ετών, νομίζω. Αν παρέσουμε σε τέτοιου είδους δημεύσεις περιουσίας. Θέλω να τελευταίο σχόλιο από εσάς, γιατί μου λέτε τι μπορεί να συμβεί. Τι μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει ήδη, εισαγγελέα μου, Χρυσή Αυγή. Ο λόγος εσάς λοιπόν. Η σκέψη σας, η νομική και όχι μόνο. Κοιτάξτε, είχα διαβάσει προσφάτως μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα περιοδικό εδώ ελληνικό η πρόεδρος του Εθνικού Πατριωτικού Μετώπου της Γαλλίας. Η κυρία λοιπόν Λεπέν ξεκάθαρα δήλωσε και το δηλώνει συνέχεια αυτό, ότι το κόμμα της δεν είναι κόμμα ακραίο και δεν πιστεύει στη βία. Και αυτό το δηλώνει, μάλιστα τόνισε ότι πιστεύει όχι μόνο στη δημοκρατία, πιστεύει στην δημιουργία συνεχώς δημοψηφισμάτων ώστε να υπάρχει δημοκρατία άμεση και να εκφράζεται συνεχώς ο λαός. Τι σημαίνει αυτό? Έρχομαι στα δικά μας. Συνέβη αυτό. Δημιουργήθηκε ένα κόμμα. Καλώς δημιουργήθηκε. Δεν είναι δικιά μου θέση για να κρίνω αν αυτό ήταν καλός ή κακός. Όμως δυστυχώς υπήρχε εκτροπή στη βία. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβη. Και νομίζω ότι αδίκως κατηγορήθηκε και η κυρία Κουτζαμάνη, η σημερινή εισαγγελέα του Ρυπάγου, ότι δήθεν μερολήπτησε. Γιατί θέλω να θυμίσω εδώ ότι η κυρία Κουτζαμάνη ήταν αυτή που χειρίστηκε την υπόθεση της 17 Νοέμβρη. Και από τότε είναι σε συνεχή φύλαξη από την αστυνομία. Άρα λοιπόν η εκτροπή στη βία, κύριε Χαρετάτο, ήταν αυτή η οποία οδήγησε τα πράγματα αυτά. Και αυτή η εκτροπή στη βία φρονώ ότι θα μπορούσε να είχε αποφευθεί εάν οι αρχηγοί του κόμματος αυτού είχαν δώσει εντολή προς τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία νομίζω ότι διαφάνει ότι υπήρχε μια νοοτροπία ιεραρχίας, ότι εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά χωρίς βία. Πιστεύω ότι αν είχε γίνει αυτό, δεν θα είχαμε φτάσει σήμερα στην ποινική αξιολόγηση των συμπεριφορών τους. Ξέρετε, στις επόμενες μέρες εκδικάζεται αυτή η υπόθεση. Πιθανόν να δούμε επιπλέον πρόσωπα στην προφυλακισμένα. Μιλάω και για την περίπτωση του Ηλιόπουλου, του βουλευτή Ηλιόπουλου και άλλων. Εσείς έχετε ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση, έχετε μπει λίγο στο μεδούλι της δικογραφίας, στο πόρισμα. Κοιτάξτε, από αυτά τα οποία έχω διαβάσει και συνομιλώντας και με συναδέλφους μου, βέβαια off the record, αλλά αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω, κύριε Χαρετάτο, και έχει νομίζω σημασία. Νομίζω το πρόβλημα και εδώ είναι πολιτικό, δηλαδή πρέπει να λήξει ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα. Νομίζω ότι αυτές όλες οι διαμάχες του κόσμου πυροδοτούνται στην ουσία μέσα από τη Βουλή. Και θα σας πω κάτι, κύριε Χαρετάτο. Είδαμε ότι όταν σκοτώθηκε άδικα, βέβαια, το παιδί ο καλλιτέχνης αυτός, ο Φύσας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη Βουλή. Δεν είδα να τηρείται ενός λεπτού σιγή για τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν από τα μέλη της Χρυσής, τα φερόμενα ως μέλη της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Έπρεπε να γίνει, λέτε αυτό. Έπρεπε να γίνει. Αυτό σημαίνει η λήξη του εμφυλίου πολέμου για μένα. Γιατί, ξέρετε, όταν η Βουλή πυροδοτεί ο κόσμος είναι αυτό που λέμε πίμνιο, αυτό που λένε και τα Ευαγγέλια. Το πίμνιο, αν το μεταφράσεις στη δημοτική, στεναχωριέσαι λίγο, γιατί πίμνιο σημαίνει κοπάδι.
και ποιμένας. Αλλά έτσι είναι. Ο κόσμος έχει τους ηγέτες του και από εκεί διαπλάθηκε μια νοοτροπία. Εάν δεις τη Βουλή ενωμένους πολιτικούς που να προσπαθούν όλοι μαζί για τη χώρα, άσχετα από το ποιος κυβερνάει. Και τότε με τσιγκλάτε να σας ρωτήσω. Πόσο σφάλμα, πόσο λάθος είναι ο Υπουργός Δένδιας που δεν απαντά ποτέ στον κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Χρυσή Αυγή. Και λέτε εγώ δημόσια. Εγώ δεν απαντώ σε εσάς. Ενώ είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να απαντά σε όλους τους προσώπους όλων των κομμάτων. Θα κοίτα τώρα που θα γίνουμε και φιλοχρυσαυγίτες τώρα, γιατί κάποιοι καταργούν το αυτονόητο. Κάποιοι δίνουν δικαίωμα στην άλλη πλευρά. Αυτοί που καταγγέλουν. Προσέξτε, δεν υπάρχει κάτι που να μην υπάρχει το αντίθετο. Εάν υπήρχε ευπρέπεια στη Βουλή. Ευπρέπεια η οποία πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό χάθηκε από όλα τα κόμματα και από το συγκεκριμένο, νομίζω ότι θα λειτουργούσαν άψογα. Ναι, αλλά όχι επειδή είσαι αγενής ή επειδή δεν ξέρεις ελληνικά ή επειδή ξεφεύγεις και για άλλους λόγους που ξεφεύγουν της κοινής λογικής. Εγώ δεν σου απαντώ καταργώντας το αυτονόητο δικαίωμά μου μέσα στη Βουλή, χαλώντας τη δική μου εικόνα εξαιτίας της δικής σου συμπεριφοράς. Κύριε Χατάτο, είχαν πέσει πολύ τα κοινοβουλευτικά ήθη και σε αυτό νομίζω ότι συνέβαλαν κάποια κόμματα συγκεκριμένα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Έχουμε ζήσει στιγμές βίας, προσέξτε, τα οποία εγώ τα θεωρούσα εξαιρετικά επικίνδυνα. Δηλαδή, φαντάζεστε, θυμάστε ότι πηγαίναν και σπάζαν πάγκους ή κυνηγούσαν αλλοδαπούς ή τραβούσαν τους ηλικιωμένους. Μόνο τα θυμάμαι. Βουλευτές τραβούσαν, σέραν ηλικιωμένους σε εκδηλώσεις. Και πολύ φοβάμαι όπως τους συμπεριφερόμαστε στην λαθασμένη επικοινωνία, την οποία τελικά δεν την κατέχουμε, ούτε δημοσιογράφοι. Μήπως τα ποσοστά που διαρρέονται στα δημοσιογραφικά γραφεία είναι τουλάχιστον στο κοντά τους αληθινά, γιατί ο κόσμος τελικά μάλλον δεν πήρε το μήνυμα. Το πήρε αρνητικά το μήνυμα. Γιατί συνδύασε τον ακραίο λόγο του δημοσιογράφου με την κακοτροπία του δημοσιογράφου. Τον ακραίο λόγο του πολιτικού της δημοκρατίας με την κακοτροπία του σε άλλα θέματα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Μήπως στην επικοινωνία χάνουμε και βοηθάμε την άκρα δεξιά να αναπτυχθεί και να ριζώσει ή να συντηρηθεί στην χώρα. Μην με βάζετε σε πολιτικές τέτοιες διεξόδους. Εγώ μιλάω θεσμικά. Θεωρώ ότι όταν τα κόμματα λειτουργήσουν θεσμικά και έχουμε ένα ευπρεπές κοινοβούλιο, τότε τα πράγματα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία μας. Θα χαρώ πάρα πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε. Είτε εδώ στο ραδιόφωνο του Α, στην Α96,5 στη Θεσσαλονίκη, είτε στον 989 στην Αθήνα μας. Και ειλικρινά ευχαριστώ και τον ελεύθερο λόγο σας. Σπανίζει από ανθρώπους λειτουργούς δικαιοσύνης. Θέλετε και το θάρρος της γνώμης, αλλά και κυρίως το θάρρος της γνώμης της δικαιοσύνης, όταν αυτή εκφράζεται δημόσια. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.